της κομματικής οργάνωσης ΕΡΟΝ, του ΚΚΕ, του κόμματος με την εκατονταετή ηρωική πορεία του, που ήταν και είναι παρόν σε όλες τις μεγάλες στιγμές του ταξικού αγώνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα και στην περιοχή μας ανέπτυξε μια πλούσια δράση στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις, όπου έδωσαν οι καπνεργάτες και λιγνητορύχοι σε όλο τον ομό. Στελέχη του αλλά και λαϊκοί αγωνιστές εξορίστηκαν στην ακροναυπλία, τη Γιάρο, τη Μακρόνισο και τη Λέρο. Το κόμμα μας γέννησε αντάρτες στο Νέα Μελάς τα ετόπουλα την ΕΠΟΝ. Το κόμμα των μαχητών και των μαχητριών του τιμημένου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Των κομμουνιστών των επόμενων χρόνων που φρόντισαν να συντηρήσουν φωλιές νερού μέσα στις φλόγες. Που μέσα στα σκοτάδια της παρανομίας αποφάσισαν όχι μόνο να μην κάνουν πίσω, αλλά να ιδρυθεί και η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Που κράτησαν ψηλά τη σημεία της ελπίδας και της αξικής πάλης όταν η ιστορία έβγαλε βρώμα γιατί ξοφλήσαμε. Καλωσορίζουμε λοιπόν όλους εσάς, όπου το προηγούμενο διάστημα συμπορευτήκαμε μαζί, κάτω από κοινούς αγώνες για την υγεία, την παιδεία, τους αγώνες για σταθερή αξιοπρεπή δουλειά με δικαιώματα. Η εκδήλωσή μας πραγματοποιείται σε μια περίοδο που και στις Σέρες χιλιάδες άνθρωποι, συνάδελφοι, εργαζόμενοι, νεολαίοι και γονείς μετέτρεψαν τη θλίψη και την οργή από το εγκληματικό δυστύχημα των Τεμπών σε αγώνα και διεκδίκηση. Είναι ελπιδοφόρο που βγήκανε στον δρόμο και βροντοφώναξαν «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές και εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές». Ζούμε λοιπόν στιγμές όπου είναι πρωτόγνωρες και στις Σέρες και στην πόλη μας. Συζητάμε στον δρόμο, τη γειτονιά, στην εργασία, στη σχολή για το πόσο κοστολογείται τελικά η ανθρώπινη ζωή, οι υποδομές της μεταφορές, στα σχολεία, στο ΔΠΑΕ, η ασφάλεια στην εργασία, η προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος, το δικαίωμα στον πολιτισμό αλλά και τον αθλητισμό. Αναρωτιόμαστε λοιπόν γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε με ασφάλεια και χωρίς άγχος, γιατί σταμάτησαν να νοηρεύονται οι νέοι μας. Αναρωτιόμαστε γιατί στην εποχή των 5G και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης δεν την παλεύουμε πλέον με το μισθό που παίρνουμε, τις ανάγκες της οικογένειάς μας. Την ίδια στιγμή όταν διεκδικούμε, μας απαντάνε. Δεν φτάνουν οι αντοχές της οικονομίας για αυτά που ζητάτε. Και μετά έρχονται οι πολιτικοί ταγοί και μας κουνάνε το δάχτυλο. Πως όλοι φταίνε, πως έχουμε κι εμείς ένα μερίδιο ευθύνης για αυτό που ζούμε όλοι μας. Τους λέμε ως εδώ, δεν θα μας βάλετε στο χέρι. Δεν είμαστε ίδιοι, δεν σκεφτόμαστε όπως εσείς. Το ΚΚΕ δεν έχει και δεν έχει καμία δέσμευση απέναντι στο σύστημα. Γι' αυτό, με ψηλά το κεφάλι, είμαστε στον δρόμο αυτές τις ημέρες, μαζί με την νεολαία, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, που διεκδικεί και δεν προσκυνά και δεν ξεπουλιέται, όπως λέει και το περιβόητο σύνθημα. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ και στον νομό Σερών. Καλούμε λοιπόν στη συμπόρευση όλους εσάς που αγωνιάτε για το μέλλον των παιδιών σας, που βλέπετε να θυσιάζονται δικαιώματα, ανθρώπινες ζωές στον ίδιο βωμό της βαρβαρότητας. Καλούμε τους εργαζόμενους και την πλειοψηφία που ζει με μισθούς πείνας που τους στερίζει ακρίβεια, τους συνταξιούχους με τις συντάξεις που εξανεμίζονται την πρώτη εβδομάδα και δεν μπορούν να καλύψουν ούτε καν το κόστος φαρμάκων, πόσο μάλλον να δώσουν και ένα χατζηλίκι στα εγγόνια τους. Τους νέους που ασφιχτιούν για ένα βέβαιο μέλλον, γκρίζο και σκοτεινό με πολέμους, φτώχεια, μετανάστευση σε ξένη γη, γεμάτη ανασφάλεια. Αυτούς που δεν βρίσκουν τρόπο να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους στον ομό μας. Τους ίδιους αγροκτηνοτρόφους που βλέπουν τα προϊόντα να ακριβαίνουν στα ράφια, ενώ αυτοί πουλάνε σε πολύ χαμηλές τιμές, με υψηλό κόστος παραγωγής που τους οδηγεί σιγά σιγά στο ξεκλήρισμα. Καλούμε τους ανθρώπους του πολιτισμού που θέλουν να προσφέρουν και δεν βρίσκουν χώρο και τρόπο στην πνευματική φτώχεια που καταδικάζεται ο τόπος μας και ειδικά με αυτά τα τελευταία παράδεκτα νομοσχέδια. Καλούμε όλες τις μάνες που ανησυχείτε για τη ζωή και το μέλλον των παιδιών σας να κάνετε το μεγάλο βήμα, να πάρετε τη μεγάλη απόφαση και δεν θα το μετανιώσετε ποτέ. Τώρα λοιπόν με το ΚΚΕ παντού, στο σωματείο, στο σύλλογο, έξω στον δρόμο, στον αγώνα και στην κάλπη, για να δυναμώσει η ελπίδα. Σας καλούμε να δείτε και να κρίνετε ποιοι είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα, ποιοι είναι η ασπίδα για τα καθημερινά και η ελπίδα για το αύριο.
γιατί είναι πλέον γεγονός πως ο λαός σώζει το λαό μόνο με δυνατό ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ πολύ.